Εσύν αυτό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ πνεύμον και φίλε των ρεύνων εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Περιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, αφέσεως των αμαρτιών, σκέψης και προστασίας, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ευχημένη Κυρίου Κορινθίας, και πάντων των μετεκόντων εις την τελετή τάφτην, των αφιδεχομένων, των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και μην άνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπωνε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνες των αιώνων. Κύριε βοηθώμε, ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν τη δία εξουσία θέμενος, και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένου σου, επί τη εισόδου ημών εις των νέων εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον και τα δώματα αυτά, και τους προσφέροντας αυτά εις δόξαν σοι και τιμήν, του Αναγκής Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάθεψον εφημάς και τους τεταδόρατα αυτά ευτρεπίσεντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ υπήκαμεν το ζώδι Θεό εις τους αιώνες, ευλόγησον τας εισόδους και τας εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωή ημών, και κατεύθυναν τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δόξα σοι ο Θεός ημών υπήσχων, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Πανακράνου και Παναμόνου, Παγία σου μητρών εσπίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Αγίων Δόξου Πονεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, με τα πάντων των συνεργών αυτού και πάντων με την Κορινθία διαλαψάντων Αγίων, οσίων πατέρων και ιεραρχών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Ουρανοφάντρος του Μεγάλου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Σου Πατρός ημών Ελπιδίου και το Συναυτό Αγίων και Οσίων, όταν Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων πρεσβείες και ηγεσίες. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν του Αγίου Δεσπότημος, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο κομμάτι είναι το Χριστού. Το δεύτερο κομμάτι είναι το Αγίου Βασιλείου. Το τρίτο κομμάτι είναι της Παναγίας. Το τέταρτο κομμάτι είναι το Φωκού, που επιμελητηρίου Κορινθίας και της αναπασχετικής για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπασχετικής Κορυφίας, των Εκλογικών Συλλόγων της Κορυφίας, της Ομοσπονδίας της ΟΕΔΕ και όλων των μελών του Διοικητικού Κορυφίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με τις ευχές του Σεβασμιότατου. Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, λυπή προαναφερθέντες εκλεκτοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί μου. Είναι όμορφο, καθώς εισήλθαμε σε ένα σταθμό της ζωής μου, την αρχή ενός νέου χρόνου, να ανταλλάσσουμε ευχές και αυτές οι ευχές να καταβάλλετε προσπάθεια ώστε να μην μείνουν ευχές αλλά να μεταβληθούν σε έργα τα οποία κάνουν τη ζωή μας κατά το δυνατόν καλύτερη, ευτυχέστερη και προοδευτικότερη. Γι' αυτό εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ελλάδα τα προσέχουμε αυτά. Από τον αρχαιοτάτων χρόνων ακούσαμε σοφούς να μας λένε «Δίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανόρκευτος», που σημαίνει ζωή χωρίς γιορτή είναι σαν να περπατάει κανείς σε μια μακρινή οδό που δεν υπάρχει παντοχείο για να ξεκουραστεί, να πληθεί, να ξαποστάσει. Έτσι λοιπόν οι γιορτές, και μάλιστα όταν αυτές οι γιορτές συνδυάζονται και με την προβολή προτύπων, τότε αλήθεια αυτές οι γιορτές αποκτούν και νόημα και περιεχόμενο και μας υποβοηθούν στο να ξεκουραστούμε, να πάρουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε τη ζωή μας, που όπως βλέπετε και αισθάνεστε και βιώνετε είναι αβίωτη. Το επιμελητήριο της πόλης μας καταβάλει διαχρονικά μεγάλες προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Και η ταπεινότητά μου ως ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης αυτής της περιοχής οφείλει να ομολογήσει την αγαστή συνεργασία, την βοήθεια και την συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας, η οποία, χωρίς να περιαυτολογώ και να προβάλλω το έργο το εκκλησιαστικό, τούτο το κάνω για να προβληθεί η βοήθεια και η συμπαράσταση του επιμελητηρίου, είμαι υπερήφανος γιατί με τους ανθρώπους αυτούς διαχρονικά αλλά και τώρα κυρίως μπορώ και συνεργάζομαι άνετα. Δεν θα προσθέσω τίποτα, αλλά επειδή βλέπω εδώ να είναι και παιδιά και μάλιστα έτοιμα από ό,τι υποπτεύομαι να τραγουδήσουν και μάλλον θα μας πούνε και τα κάλαντα, ή κάνω λάθος, θα τα πείτε, άμα θα τα πείτε τότε δεν έκανα λάθος. Και αφού θα πείτε τα κάλαντα, δηλαδή θα μας δώσετε μια νότα για να καταλάβουμε το νόημα των ημερών, λέω ότι η γιορτή αυτή γίνεται στο όνομα του Αγίου Βασιλείου. Τον ξέρετε τον Άγιο Βασίλειο? Σας έχει μιλήσει κανείς στο σχολείο, στο σπίτι, η γιαγιά, ο παππούς? Σας φέρνει δώρα? Τι δώρα σας έφερε, αυτά που θέλατε ή αυτά που ήθελε ο Άγιος Βασίλης?
αυτά που θέλανε. Μπράβο. Ωστόσο όμως, ο Άγιος Βασίλειος, εκτός των άλλων παιδιά, αυτό δεν θα το έχετε ακούσει. Θα το πω και συγχωρέστε με για την παράταση. Ας πω ότι μιλάω στα παιδιά και τους αξίζει να τους το πω, γιατί πρέπει να το μάθουν. Ο Μέγας Βασίλειος δεν ήταν απλός Άγιος, ήταν και μεγάλος άνθρωπος, όχι ψηλός μόνο. Ήταν ψηλός και αδύνατος, αλλά ήταν μεγάλος γιατί είχε σπουδάσει πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ενάρετος, είχε αρετές, αγαπούσε τον συνάνθρωπο και γι' αυτό, πιστεύοντας τον Χριστό, έκανε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο που πήρε το όνομά του. Το ονόμασαν Βασιλιάδα. Και σε αυτή έτσι να ζείτε τη ζωή σας. Να είστε καλοί άνθρωποι, να έχετε την αγάπη του Θεού και αυτή να σας κατευθύνει. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άγιος Βασίλειος. Και γι' αυτό, παιδιά, μας παρακαλεί η Εκκλησία και μας λέει να είναι ένας καλός δάσκαλος, να τον ακούτε, να διαβάζετε το έργο του και να αγωνίζεστε στη ζωή να τον μιμηθείτε. Τώρα, για σας τα είπα, πρώτα για μένα και μετά για όλους εμάς. Γι' αυτό χρόνια πολλά, ευλογημένα και από τον Άγιο Βασίλειο, γεμάτη με δώρα, με δωρεές και με διδασκαλίες. Κύριε Πρόεδρε, και πάλι μαζί. Τα παιδιά θα μας τραγουδήσουν τρεις χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ας τα απολαύσουμε.
Ομοιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Ταγαρά, κύριε Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και ο δικός μας Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του Δημητρίου, κύριε Ζηρίθμα, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δήμαρχοι Κορινθίων, δήμαρχε Τρακίου, δήμαρχε Βέλου Βόχας, κυρία Αντιδήμαρχη που προσωπείτε και τους άλλους δημάρχους, αλλά κυρία Αντιδήμαρχη και όλων των Δήμων, πρόεδρε Επιμελητηρίων, πρόεδρε Συλλόγων και Ενώσεων, αγαπητά μέλη και εκλεκτοί προσεκλημένοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη κουπή της πρωτοχρονιάτικης αγιοβασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Κορινθίας και σας ευχαριστώ για την τιμητική παρουσία σας. Εύχομαι το 2024 να είναι μια δημιουργική, ελπιδοφόρα, νέα χρονιά γεμάτη υγεία, πρόοδο και ευημερία. Αποχαιρετήσαμε ένα ταραχώδες 2023 που σημαδεύτηκε από τους αιματηρούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, την κλιματική και ενεργειακή κρίση μαζί με την προηγμένη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης. Ένας χρόνος που και η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις με κυριότερες τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, την αναταραχή στο τραπεζικό τομέα, την άνοδο των επιτοκίων και τον αυξανόμενο κίνδυνο γεωοικονομικού και καταρχηματισμού. Ένα οικονομικό κλίμα που δεν ευνόησε και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με την κρίση του ενεργειακού κόστους, την εκτόξευση των βαγίων λογαριασμών τους, τον πρωτοφανή πληθωρισμό και ως αποτέλεσμα όλα αυτά το περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας παρέμειναν ασφαλές. Παρά το διεθνές περιβάλλον προκλήσεων και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις απέδειξαν ότι αντέχουν, δημιουργούν και προοδεύουν, ακόμα και στα δύσκολα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, εκτιμάται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους, επιτυγχάνοντας σταδιακά το 2024 το βηματισμό τους, σε παραλληλία με τη διάχυση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία. Και με αυτό το μήνυμα υποδεχόμαστε το 2024, με αισιοδοξία και προσδοκίες για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας. Αισιόδοξα, βέβαια, είναι και τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που αναφέρουν το 2023 ιδρύθηκαν περισσότερες επιχειρήσεις από κάθε άλλη χρονιά, ενώ θετικό είναι και το ισοζύγιο ενάρξεως κλεισίματος επιχειρήσεων πανελλαδικά. Το ίδιο ισχύει και στα στοιχεία του επιμελητηρίου μας, όπου το 2023 ήταν μια καλύτερη χρονιά στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων στην Κορινθία, καθώς οι συστάσεις των επιχειρήσεων όλων των μορφών ήταν 675 και το ποσοστό των εγγραφών αυξήθηκε κατά 10% και οι διαγραφές μειώθηκαν κατά 5%. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας είναι πάντα μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία για μια καλύτερη χρονιά. Αλλά είναι και μια ευκαιρία ανασκόπησης και απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς, παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις μας. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω σκοπό να προβώ σε μια αναλυτική παρουσίαση του έργου και του προγράμματός μας, γιατί ακριβώς όλοι εσείς εδώ σήμερα με την παρουσία σας αποδεικνύετε περίτρανα ότι έχετε αγκαλιάσει το έργο μας, το έχετε εγκρίνει και ότι μας εμπιστεύετε και προχωράτε μαζί μας. Πολύ επιγραμματικά, θα αναφέρω ότι σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση προβήκαμε σε μια σειρά εκδηλώσεων εισηγήσεων προγραμμάτων. Συμμετέχουμε ήδη σε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλο ένα το οποίο έχουμε ήδη υποβάλει με στόχο την ενεργειακή μείωση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Στο κομμάτι της αγροδιατροφής συνδιοργανώσαμε με διάφορους φορείς εκδηλώσεις προώθησης της κορινθιακής γαστρονομίας. Θα κάνω μόνο μια αναφορά στα σεμινάρια και τις γνωσίες Κορινθιακού Ελλάδα που διοργανώθηκαν φέτος από το επιμελητήριό μας μαζί με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας. Όσον αφορά για την εκπαίδευση και κατάρτιση, εδώ τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Αυτό το χρόνο που μας πέρασε, εκπαιδεύσαμε συνολικά 400 εργαζόμενους επιχειρήσεων Κορινθίας, με συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα στους ωφελούμενους που έφτασε τα 180.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στα προγράμματα ανέργων των ΔΥΠΑ, εκπαιδεύσαμε και πιστοποιήσαμε 369 άτομα, με συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα που δόθηκε στους ωφελούμενους 406.000 ευρώ. Και δεν σταματάμε.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση εργαζόμενων κοινοφελούς εργασίας των Δήμων Κορινθίας από το επιμελητήριό μας, όπως και για τεχνικούς ασφαλείας, σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας και πολλά άλλα σεμινάρια και ημερίδες. Ζωτική σημασία για μας και για τις επιχειρήσεις μας αποτελεί η εξωστρέφεια. Το 2023 συμμετείχαμε στην ΑΝΟΥΓΚΑ, στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη φιλοξένεια με την Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας, στο 14ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, στη Food Expo και στην Expo Trof. Το 2023 αποτέλεσε για μας και μια σημαδιακή χρονιά. Γιατί μετά από πολλά χρόνια, θέτοντας πάλι υψηλούς στόχους ποιότητας, το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργάνωσε μαζί με την αναπτυξιακή του στο λιμάνι της Κορίνθου την εκθεσιακή δραστηριότητα Κορινθία Πελοπόννησος 2023, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που προέρχονταν από όλους τους κλάδους και την επισκέφτηκαν πάνω από 15.000 επισκέπτες, επαγγελματίες και απλοί πολίτες και αποτέλεσε ένα σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την τοπική κοινωνία. Το Επιμελητήριο Κορινθίας με πλήρη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη συγκέντρωσε με τη βοήθεια κορινθιακών επιχειρήσεων ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία απέστειλε στους πληγέντες της Θεσσαλίας αλλά και στους σεισμόπληκτους και στη Συρία και στην Τουρκία, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανθρωπιά και η επιχειρηματικότητα πάνε μαζί. Το 2023 αποτέλεσε για μας μια χρονιά ορόσημη, καθώς είχαμε μπροστά μας τον απαιτούμενο χρόνο και τις συνθήκες να υλοποιήσουμε δράσεις, να ολοκληρώσουμε στόχους που είχαμε θέσει, να εστιάσουμε σε παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας που αποφέρουν ωφέλη και συνεργασίες με θετικό πρόσημο. Σε αυτό το χρόνο καταφέραμε να σχεδιάσουμε μια στιβαρή στρατηγική ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και γνώμονα τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στις επενδύσεις και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις, η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο τη θωράκιση και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας αποτελούν βασικά σημεία των παρεμβάσεων του μελητηρίου μας. Αναφορικά με το νέο φορολογικό καθεστώς, έχουμε δηλώσει από την αρχή τη θέση μας, προτείνοντας θέσπιση σταθερού φορολογικού συστήματος σε βάθος δεκαετίας, εξυγχρονισμό και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, κατάργηση του τέλους επιδέσματος, θέσπιση αφορολόγητου αποθεματικού, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, θέσπιση αφορολόγητου στους επαγγελματίες, μείωση του ΦΠΑ, ενιαίος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος 15-20% για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, μείωση των εργοδοτικών εισφορών, επιβράβευση και του καλού επιχειρηματία. Φέτος είναι η κατάλληλη χρονιά για να αξιοποιήσουμε σωστά τις ευκαιρίες που δημιουργεί η αναβάθμιση των συνθηκών χρηματοδότησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την εισρωή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να πετύχουμε ποιοτικότερες επενδύσεις, πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής αλλά και σε σύγχρονες δεξιότητες. Είναι η χρονιά που οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν όπλα για να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή αγορά. Είναι η χρονιά που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μπροστά, να ανεβάσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα στο βάθρο που της αξίζει. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση να κάνει ευκολότερη τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από τις τιμικές και αναπτυξιακές τράπεζες, με δυνατότητα νέων προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς περιορισμό ΕΜΕ και χωρίς αυστηρά προαπαιτούμενα, έτσι ώστε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ως διοίκηση και προσωπικά ως πρόεδρος δεσμευόμαστε να εντείνουμε την προσπάθειά μας για τη στήριξη των συναδέλφων και των μελών μας και να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που εν πολλής θα καθορίσουν την ίδια μας τη ζωή. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη και όλες τις επιχειρήσεις της Κορινθίας που στηρίζουν το επιμελητήριό μας, πορεύονται μαζί μας και δημιουργούμε μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, που μέσα από αυτή μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και να ανεβάσουμε το Επιμελητήριο Κορινθίας ακόμα ψηλότερα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό του Επιμελητήριου Κορινθίας, το προσωπικό της αναπτυξιακής του Επιμελητήριου Κορινθίας και τους συνεργάτες μου για τη συμβολή τους στην κοινή μας προσπάθεια, όπως και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εύχομαι
να έχουμε ένα 2024 αντάξιο των προσδοκιών μας, γεμάτο επιτυχίες και προσωπικές νίκες. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους μας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, Σύνδεμος. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό κύριο Ταγαρά, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κύριε Ταγαρά, θα σας παρακαλούσα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί εκπρόσωποι αρχών παραγωγικών τάξεων, άλλωστε στην καρδιά της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας είμαστε, αγαπητέ Πρόεδρε, και θέλω να συγχαρώ και εσάς αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθηνητηρίου μας για το έργο που έχετε προσφέρει στον τόπο μας και όχι μόνο. Εμείς είμαστε και είναι χρέος να είμαστε δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια. Είναι αλήθεια ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ρευστό. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη δίπλα μας. Έχοντας ζήσει ένα πολύ σκληρό πρόσφατο παρελθόν που στήχησε σε όλους μας και παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα και ήταν πολλά, είμαστε όρθιοι και τραβάμε μπροστά. Η οικονομία μας, το βλέπετε, παρόλες τις δυσκολίες που συνεχίζονται, είναι πιο ασφαλής. Πατάμε πιο γερά στα πόδια μας, με προοπτικές και με ελπίδα. Και κατοχυρώνουμε σιγά σιγά σκαλοπάτια ψηλότερα και ασφαλέστερα από το παρελθόν. Δεν είναι ώρα για πολλά, είναι ώρα απλά και μόνο για ευχές. Εκείνο μόνο που θέλω να πω είναι ότι στα προβλήματα και στις δυσκολίες που υπάρχουν και στην περιοχή μας υπάρχουν ευκαιρίες που είναι μπροστά μας, είναι δική μας ευθύνη αυτές τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να λύσουμε προβλήματα και να δημιουργήσουμε προοπτικές με ασφάλεια και με ελπίδα για το μέλλον. Σε αυτή τη βάση είμαστε όλοι εδώ και είμαστε μαζί να δουλέψουμε μαζί και να αλλάξουμε τον τόπο μας. Ξέρετε ότι έργα πολλά και σημαντικά, έργα υποδομής, και το ξέρουν και οι δήμαρχοι του νομού μας, είναι σε εξέλιξη πολλά, να τα ολοκληρώσουμε γρήγορα, να απορροφήσουμε κι άλλους πόρους και να ανακουφίσουμε την κοινωνία μας και να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον τόπο μας. Με αυτές τις παρατηρήσεις εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι δημιουργικός και παραγωγικός, υγεία και χαρές σε όλες και όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Το λόγο θα δώσουμε τώρα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κορινθίας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη, να μας αποστείλει ένα σύντομο χαιρετισμό και τις ευχές της. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ και στη διοίκηση του Αθηνητηρίου και στα μέλη και σε όλους εσάς να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, αγάπη, προκοπή και επιχειρηματικές επιτυχίες. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται ένας χρόνος που είναι γεμάτος προκλήσεις και ευκαιρίες. Ανοίγει ένα καινούριο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ανοίγουν προγράμματα μέσα από το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης όπου έχουμε και επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι το επιμελητήριο θα συνεχίσει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει να στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις. Και εγώ τυχαίνει να είμαι μέλος του επιμελητηρίου για περισσότερα από 20 χρόνια. Και έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ, Πρόεδρε, εν ώψη της καινούργιας κοινοτικής περιόδου που ξεκινάει, περισσότερες ημερίδες, περισσότερες εκδηλώσεις. Το 2023 ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική χρονιά. Οι εκδηλώσεις που κάνατε βοήθησαν πάρα πολύ, τα σεμινάρια. Έχουμε μπροστά μας καινούργιες προκλήσεις και νομίζω ότι μαζί θα πορευτούμε σε αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας μπροστά της μία μακροοικονομία που συνεχώς βελτιώνεται, αναγνωρίζεται διεθνώς, έχοντας καινούργιες νέες επενδύσεις, καταφέρνοντας να μειώσει την ανεργία σε μονοψήφιο νούμερο, να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας, κάνει βήματα σταθερά μπροστά. Είναι γνωστό, όπως αγαπητέ Πρόεδρε, ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να προχωρήσουμε δυνατά μπροστά. Τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι σημαντικά, έτσι ώστε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και παράλληλα να περάσουμε αυτά τα αναχώματα που έχει δημιουργήσει και η εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά και η εσκορκέδρια κάπου. Είμαστε εδώ παρόντες να σταθούμε δίπλα στο πιο ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, που είναι η επιχείρηση μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα καλέσουμε τώρα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, κύριο Ψυχογιό, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα, σε όλους και όλες. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά καταρχάς σε όλους και όλες και στους ανθρώπους του επιμελητηρίου, στους εργαζόμενους του επιμελητηρίου που επί χρόνια επιτελούν ένα σημαντικό έργο και να χαιρετήσω την σημερινή εκδήλωση και εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία, κ. Κασελάκη, τον οποίο εκπροσωπώ. Σίγουρα, η μέρα σήμερα δεν είναι για πολλές αναλύσεις και κανείς από εμάς το θέλει και βλέπω και εκτός από τους επισήμους, που είναι πολλοί από όλο τον νομό και πολλά μέλη του επιμελητηρίου που έχουν δώσει το παρόν σήμερα με τις αγωνίες τους αλλά και με τη στήριξη σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Ακριβώς σκόπο να βάλω κάποια ερωτήματα πολύ σύντομα, τα οποία θα κληθούμε το επόμενο διάστημα πρωτίστως η κυβέρνηση, αλλά και εμείς ως αντιπολίτευση, αλλά και οι φορείς, οι μαζικοί φορείς, όπως το επιμελητήριο, η ΓΕΣΕΒΕ που έχουμε τιμή από τον πρόεδρο τους απόψε εδώ, οι εμπορικοί σύλλογοι και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, οι αυτοδιοικητικοί, πράγματα τα οποία έχουν θέσει ήδη και τα έχουν φέρει στη Βουλή, για να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν προς την κοινωνία. Αυτή λοιπόν η καλή οικονομική κατάσταση με την επενδυτική βαθμίδα, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, που είπε και ο πρόεδρος, από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έρθουν να ανακατευθυνθούν και να προσδιοριστούν και να επωφεληθούν από αυτά η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και όχι λίγοι και ισχυροί όμιλοι. Αυτό είναι ένα καθοριστικό ερώτημα το οποίο πρέπει να το διεκδικήσουμε συλλογικά για να διεκδικηθεί το χρήμα και η πόλη προς τα κάτω. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα αν θα πέσει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες ή αν θα πέσει το κόστος παραγωγής για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες. Αν πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωση όπως πολλές φορές στην Ευρώπη. Είναι ένα ερώτημα πώς θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία ή την επαγγελματική στέγη ή όπως ακούστηκε πριν, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να δανειστεί κάποιος από τις τράπεζες ή δεν θα έχει αυτές τις υπέροχες προμήθειες που όλοι ξέρουμε, το οποίο στην ουσία είναι μια εσχροκέρδεια των τραπεζών και άλλων μεγάλων ομίλων τα τελευταία τρία χρόνια που θησαυρίσει από τα υπερκέρδη. Αυτά λοιπόν είναι κρίσιμα ερωτήματα όπως και ο κατάστατος λογαριασμός και άλλα στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ, που πρέπει να απαντήσουμε έχοντας στο μυαλό μας ότι υπάρχει ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο πέρασε και δημιουργεί δύσκολους όρους για να είμαι έτσι υπηκής λόγω της ημέρας βιωσιμότητας. Και για τους μικρομεσαίους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους με το τεκμήριο που βάζει στα 10-500 οριζόντια. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε δουλέψει και που ξέρουμε τι σημαίνει ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει να δούμε, όπως έγινε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε μια εκδήλωση, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε και κάποιους όρους για να προστατευτεί η λειτουργία και η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους βέβαια. Οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί δεμένοι σε μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις μαζί τους. Είναι ένα στην ουσία. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι εμείς το επόμενο διάστημα και ενώπιση του συνεδρίου που ετοιμάζουμε τέλη Φλεβάρη σαν σύνδεση με την Εθνική Συμμαχία, θα ανοίξουμε στην κοινωνία τις θέσεις και τις απόψεις μας και τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και πριν αλλά και τώρα. Και θα θέλαμε τη βοήθειά σας, θα είμαστε σε αλληλεπίδραση μαζί σας για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα είναι και κοντά στις απόψεις της δικές μας, που ξεκινάει την ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω,
είχε πάνω προς τα κάτω, αλλά που θα ακούει πραγματικά και την κοινωνία και την οικονομία όπως συμβαίνει σήμερα στις συνθήκες αυτές. Αυτά ελπίζω να μην σας κούρασα. Ελπίζω και πάλι να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, δυνατοί. Καλή χρονιά και καλούς αγώνες στον καθένα στον τομέα. Να είστε καλά. Τώρα θα συνεχίσουμε με τον εκλεγέντα αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κύριο Αναστάσιο Γιουλή. Συγχαρητήρια και από εμάς. Για ένα σύντομο χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, εξαιρετικά κύριε Τζουκιά, κύριοι και κύριοι βουλευτοί, φίλοι καλοί δήμαρχοι, κύριε Κιλά του Νοσοκομείου, στρατηγέ μας, φίλε πρόεδρε Τάκη Λουσιώτη, αγαπητά μέλη του Μητηρίου Κορινθίας, συνάδελφε αντιπεριφερειάρχη ανάπτυξης κύριε Μουρίκη, συνάδελφοι μου κυρία Κόρκα, ο κύριος Ζαχαριάς, ο κύριος Μέλος, περιφερειακή σύμβουλη, φίλες και φίλοι αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι, καλή χρονιά. Μεταφέρω τα λόγια του περιφερειάρχη, του νέου περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Δημήτρη Κρυπτοφού, αλλά λόγω άλλων γεγονότων δεν μπορέσε να είναι σήμερα κοντά μας. Σας λέω λοιπόν πως έχετε την αγάπη και τη στήριξή του. Ξέρει ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας αυτά τα 4 χρόνια είναι παντού και ευχόμαστε το 2024 να είναι ακόμα πιο ψηλά στην κοινωνία μας, γιατί έτσι πρέπει να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, στον παγκό της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Φέτο έχουμε τη χαρά να έχουμε πολλά νέα πρόσωπα μαζί μας σε θέσεις που έχουν εκλεγεί μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Το Δήμαρχο Κορινθίων, κύριο Σταυρέλη, θα καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πάμε μια ανάσα, τρέχουμε από πίτα σε πίτα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Συνήθεια. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Όλα καλά θα πάνε, μην φοβάστε. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριε Διοικητά, κύριε Δήμαρχη, κύριε Ναλόπλε, κύριε Δήμαρχη, τόπος σου εδώ. Αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εύχομαι από τη σειρά μου να έχετε μια επιτυχημένη πορεία και το 2024. Εκτιμώ ως άτομο, όχι ως αιρετός, ότι πήγατε αρκετά καλά το 2023. Πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα μαζί το 2024. Είμαι δίπλα σας, στηρίζω τις προσπάθειες του Επιμελητηρίου, εξωστρέφεια βλέπω από εσάς, εξωστρέφεια θέλω και εγώ από πλευράς Δήμου, δεν έχω περισσότερο να πω, έχω λαχανιάσει και το τρέξιμο να προλάβω. Να είστε καλά. Αλλά σεβασμιότατε, όλα τα προλαβαίνω. Με την ευλογία σας, να είστε καλά, χρόνια πολλά, επιτυχίες σε όλους τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τους καταστηματάρχες. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή να συζητήσουμε όποιο πρόβλημα σας απασχολεί και εννοείται ότι μπορούμε να το λύσουμε. Δεν είμαι ο άνθρωπος του ταξίματος, του θα και να μην γίνει τίποτα. Αυτά που μπορώ να πω θα γίνουν πράξη. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Το Δήμαρχο Βέρνη Βόχος, κύριο Θανάση Μανάδη, θα καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιδήμαρχοι, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Από ό,τι βλέπω, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από την έκβαση
των πραγμάτων και των ενεργειών σας. Εμείς βλέπουμε πολλά πράγματα. Συγχαίρουμε τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνετε και εμείς από μεριά μας θα το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Με τη βοήθεια του Θεού, ας πάμε όλοι καλύτερα το 2024 να μας δώσει φώτιση σε όλους, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες μέρες και καταστάσεις που έρχονται. Σίγουρα πρέπει να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στις επιχειρήσεις, καθώς και εγώ επιχειρηματίας και ξεκινημένος από πολύ δύσκολες εποχές. Ας ρίξουμε λοιπόν όλοι το βάρος στις επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις δίνουν εργασία σε πάρα πολύ κόσμο. Τουλάχιστον ας τους στηρίξουμε ηθικά, αλλά και έμπρακτα μέσω του επιμελητηρίου και της κυβέρνησης. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιώργη, Δήμαρχε του Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ένα σύντομο χαιρετισμό και από εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, αισιοδοξία, χαμόγελα και κυρίως συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. Χωρίς συνεργασία νομίζω δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεργασία με κυβέρνηση, επιμελητήρια, περιφέρειες, δημάρχους. Αυτό θα είναι νομίζω το σύνθημα όλων. Πρέπει να είναι το σύνθημα όλων. Με τη συνεργασία μπορούμε να πάμε τον τόπο μπροστά, την κορυφαία μπροστά. Και από τη δικιά μου την πλευρά πιστεύω και εύχομαι καινούργιες επενδύσεις να έρθουν στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων εκτός από αυτές που έχουν έρθει. Να είστε όλοι καλά, τη συνεργασία θέλουμε. Το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό σε συνεργασίες και αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, πολλές χαρές για όλους. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ πάντα τιμά το επιμελητήριο κορυφαίας. Πάντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και σήμερα μαζί μας και τον καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι μισός κορύφης, πέρα από τους παραγωγούς. Δεν θα σας κουράσω καν 30-20 λεπτά να μιλήσω. Λοιπόν, σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ για την τάξη, κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί δήμαρχοι, καλορίζητοι καινούργοι, είτε στον πρώτο ή δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, κύριε Ταξίαρχε, αγαπητέ πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας, κύριε πρόεδρε της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κορυφαίας, συνάδελφοι πρόεδρε των Εμπορικών Συλλόγων, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Καταρχάς, να μεταφέρω, κύριε Πρόεδρε, τις ευχές του Προεδρείου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για καλή χρονιά, υγεία, ατομική και οικογενειακή και δύναμη και κουράγιο να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που μας έχει κληρονομήσει η 15ετής οικονομική κρίση, οι αλλεπάλληλες τρεις οικονομικές κρίσεις. Το 2023 φεύγει, αφήνοντας τους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες αλλά και την ελληνική κοινωνία με ανοιχτές πληγές. Οι επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες έχουν τρία κυρίαρχα θέματα που έρχονται από το 2023. Και το ένα είναι η χρηματοδότηση. Ακούμε όλοι ένα παχτολό χρημάτων που έρχονται στη χώρα, ίσως τα περισσότερα χρήματα που έχουν έρθει από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ στη χώρα, περίπου με τη 80 δισεκατομμύρια ευρώ Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Ταμείο Γεωργίας και αν βάλουμε τη μόχλευση, κύριε Υπουργέ, θα μιλάμε για 120 δισεκατομμύρια ευρώ που θα εισρέψουν τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Δυστυχώς όμως, οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είμαστε έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν η γειτονική μας Ιταλία και μια νέα πρωθυπουργός συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης, παρά τα αυτά δέσμευσε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Ιταλίας
για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων στην Ιταλία για αυτοπαραγωγή ενέργειας, που είναι ένα από τα προβλήματα που μας ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια, η ενεργειακή κρίση. Το δεύτερο είναι το λειτουργικό κόστος. Το λειτουργικό κόστος που μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί για τις επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως και για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40%. Είτε αφορά ενέργεια, είτε αφορά καύσιμα, είτε προϊόντα και πρώτες ύλες. Και το τρίτο μεγάλο πρόβλημα, που παρά τα μέτρα που κατά καιρούς διαχρονικά οι κυβερνήσεις πήραν για την αντιμετώπιση του, φαίνεται ότι δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ως πολιτεία και δεν απευθύνομαι στην κυβέρνηση, αλλά απευθύνομαι στο πολιτικό σύστημα. Και τι εννοώ, το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, το οποίο βάζει σε κίνδυνο την περιουσία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Έχει δώσει την ευκαιρία στα Φρανς και στους Σέρβισσες να βγάζουν τα σπίτια των Ελλήνων και των Ελλήνων σε πληστηριασμούς, χωρίς καμία δυνατότητα και ασφάλεια που έπρεπε να τους παρέχει η ελληνική πολιτεία. Διότι αυτοί που σήμερα βρίσκονται στη δύσκολη θέση να διακινδυνεύουν την περιουσία που έφτιαξαν ή την περιουσία που κληρονόμησαν από τους γονείς τους, δεν έχουν καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οικονομία της χώρας. Γιατί ευθύνες έχουν όσοι κυβέρνησαν τη χώρα από το 1974 τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Αυτό ο λαός δεν έχει ευθύνη. Ο λαός έχει ευθύνη στην επιλογή του. Και έχω πει πολλές φορές ότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Και πάμε στο τέταρτο σοβαρό πρόβλημα και επιτρέψαμε, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητέ πρόεδρε, να υπερβώ το χρόνο καταλήγω για να πω για το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήσατε ως πολιτεία από το 2023. Τον τελευταίο μήνα του χρόνου αλλάξατε το φορολογικό νόμο με τον οποίο οδηγείτε 400.000 επιχειρήσεις, 470.000 επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους ουσιαστικά σε λουκέτο. Και δεν είναι αυτό που είπε ο κύριος Βουλευτής προηγουμένως, ο κύριος Τριγωγιός, τα 10.500 ή τα 10.920. Αυτό είναι το κατόφλι. Το ταβάνι είναι τα 50.000 ευρώ. Εάν έχω, κύριε Υπουργέ, ένα εργαζόμενο που του δίνω, γιατί είναι εξειδικευμένος και του δίνω 2.000 ευρώ, εγώ θα φορολογηθώ. Κερδίσω, δεν κερδίσω, για 28.000 ευρώ. Αυτό πρέπει να αντιληφθείτε, ότι είναι ένα τραγικό λάθος της κυβέρνησης, όταν, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι 80 δισεκατομμύρια, η κατανάλωση είναι στα 140 δισεκατομμύρια, μας λείπουν 60 δισεκατομμύρια δηλαδή, από τα οποία θα προέκυπταν φόροι για το ελληνικό κράτος 10 δισεκατομμυρίων, και ξεκινάμε να πάρουμε 550.000 καταστρέφοντας τη μικρή επιχείρηση, την ατομική επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, αγαπητοί υπουργοί, αγαπητοί βουλευτές, και αυτό πρέπει να μεταφέρεται στον κύριο Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Είναι ένα λάθος ιστορικό, είναι ένα λάθος πρωτοφανές, διότι έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος. Θυμηθείτε, κύριε Ταγαρά, θυμηθείτε, κύριε και κύριοι βουλευτοί, θυμηθείτε αν υπάρχει άλλος νόμος φορολογικός που έχει αναδρομική ισχύ. Ποτέ στην ελληνική πολιτεία δεν είχαμε φορολογικό νόμο με αναδρομική ισχύ. Σε 17 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε ο νόμος. 13 μέρες πριν τελειώσει ο χρόνος, ευνηδιάσατε 500.000 αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν η Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο, με τον επικεφαλής μάλλον του παρατηρητηρίου φορολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Ζούκμαν, χάνει το 8% των φόρων της, των εταιρικών φόρων που πηγαίνουν σε φορολογικούς παραδείσους. Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός μιλάει για μπανανία, ότι η χώρα δεν είναι μπανανία, η απόδειξη αν είμαστε ή όχι μπανανία είναι να φορολογηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες τραβάνε το τρένο της εσωτερικής. Γιατί δεν μπορεί το λάδι να έχει αυξηθεί κατά 30% μέσα στο 2023. Καλή χρονιά, υγεία και δύναμη. Αυτό το μαγικό να σας συμβάλλω το κοινό σας, πώς το έχετε καταφέρει.
Λοιπόν, τον κύριο Μποζίδη, πρόεδρο της ΟΕΒΕ, καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Μέχρι να ξεκινήσει ο κύριος Μποζίδης, εγώ θα ήθελα παράληψή μου να μην ευχαριστήσω ειδικά τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Δασκαρόλη, ο οποίος με τιμά την παρουσία της σήμερα. Τον πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μουστάκα, που επίσης και αυτόν τον πρώην πρόεδρο του Δημητηρίου Κορινθίας, προτιμώ αυτή την ιδιότητα του κύριου Πρόεδρου από οποιαδήποτε άλλη, τον κύριο Βασίλη τον Άρωμα. Καλησπέρα και από μένα. Ευαισθημότατε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Αρχηγέ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, κύριοι νεοεκλεγέντες δημάρχοι, ξανά εκλεγέντες δημάρχοι, αυτοδιοικητικοί, δημοτικοί σύμβουλοι και περιφερειακοί σύμβουλοι. Σας καλησπέριζουμε μέσα από το σπίτι του Επαγγελματία, το Επιμελητήριο Κορινθίας. Θα συγχαρώ τον πρόεδρο, τον κύριο Ριζώτη, μαζί με τον ΔΣ, γιατί έχουν σηκώσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και ευελπιστούμε όλοι οι επαγγελματίες ότι θα το σηκώσουν ακόμα ψηλότερα από 24, με όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε. Επιγραμματικά θα τοποθετηθώ σε 2-3 σημεία. Σε αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τα συνυπογράφω, και αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΠΕ, ο κ. Γαβαθάς, τα οποία από αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα τα όλα αυτά τα χρόνια που ζητάμε. Το μοναδικό που έγινε, αν έγινε ακόμα, δεν έχουμε καμία εξέλιξη των πραγμάτων θετική, είναι το 50% του φόρου επιβεβαίωματος που το ζητάμε χρόνια. Να κόπηκε. Τα άλλα όχι. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με τα συγχωρήσεως είναι τα φόπλακα των μικρών και πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων και ειδικότερα των αυτοαπασχολούμενων. Δεν μπαίνουμε σε κανένα ταμείο ανάκαμψης, το 80% με 90% των επιχειρήσεων. Και ο λόγος ποιος? Ο λόγος ποιος? Δεν έχουμε θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, οι θέσεις εργασίας είναι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάλι εκεί θα πάνε τα λεφτά. Λεφτά για λίγους και όχι για πολλούς. Αν γνωρίζετε καλά, 12 χρόνια οι συστημικές τράπεζες, οι 4 που είναι, δεν φορολογούνται. Είναι στον αναβαλλόμενο φόρο. Το 2023 έδωσαν κέρδη στη δημοσιότητα γύρω στα 5 δις ευρώ. Δεν φορολογήθηκε ούτε ένα ευρώ. Και ερχόμαστε εμείς να φορολογηθούμε στα 10.500, στα 10.900, 20 και όλα αυτά. Με ένα τερματό εισόδημα. Το θέμα εδώ πέρα, κύριοι βουλευτές κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, είναι και υπαρξιακό. Θα πρέπει να υπάρξουν και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ. Γιατί αν δεν είναι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις ζωντανές, δεν θα υπάρχει αυτό σήμερα που βλέπετε εδώ πέρα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλω να σας δώσω άλλο χρόνο. Θα συγχαρώ για άλλη μια φορά την κυρία Βοηθεία, όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή χρονιά. Με ένα 2024 να είναι η αφετηρία για μια καινούργια ανάπτυξη, για μια ελπίδα και μια πρόοδο. Σας εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, αγάπη και ομόνοια. Ευχαριστώ πολύ. Η ομόνοια είναι υποχρεώσεις του δεν μπόρεσαν να παραστούν μαζί μας, αλλά έχουν στείλει επιστολές. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρης Αυγεννάκης και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Άννα Μισέλα Σημακοπούλη. Εδώ, κυρίες και κύριοι φίλοι, ολοκληρώθηκε η τηλεοπτική κοπή σπίτας του Επιμελητηρίου Κορινθίας.